Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 102,4, προσπαθούμε να μπούμε σιγά σιγά σε ένα πνεύμα που όλοι μπαίνουμε μοιραία, γιατί είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες, είμαστε χριστιανοί, οπότε νομίζω στο κλίμα και στην προετοιμασία της Μεγάλης Εβδομάδας, μοιραία, ακόμα και στους πιο νέους, στους λιγότερο κολλημένους, να το πω, στους λιγότερο... πώς να το πω, θα το διατυπώσω σωστά, σε αυτούς που δεν έχουν κάθε Κυριακή να πάνε στην Εκκλησία, όμως το διάστημα της Μεγαλοβδομάδας, ξεκινώντας από την Κυριακή των Βαΐων, μπαίνουν σε μια πιο θρησκευτική ενσυναίσθηση. Παρακολουθούν, πηγαίνουν και αισθάνονται πιο έντονα το θρησκευτικό στοιχείο που είναι απλωμένο όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, γιατί ακολουθούμε την παράδοσή μας. Πάνω σε αυτή τη βάση θελήσαμε να μιλήσουμε με έναν ιερέα, αλλά θέλαμε να έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν είναι απλός ιερέας, είναι ένας γέροντας. Θέλαμε λοιπόν να έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι είναι ένας κρητικός γέροντας, είναι από τα χώματα της Κρήτης, από τα δικά μας τα μέρη και συγκεκριμένα από τα Χανιά. Και το δεύτερο που του δίνει έτσι μια ιδιαίτερη εμπειρία και μεταδοτικότητα στην επικοινωνία του με τους πιστούς, είναι ότι είναι αγιορείτης μοναχός. Έχει την εμπειρία δηλαδή του Άγιου Όρους. Οπότε τον καλωσορίζω, δεν είναι τηλεφωνικά, να πούμε ότι είναι στο στούντιο. Έχει ταξιδέψει από τα Χανιά για το χατήρι μας και το χαιρόμαστε πάρα πολύ αυτό. Καλωσορίζω λοιπόν τον γέροντα Σάβα Λαβριώτη, αγιορείτης μοναχός. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας ήρθατε. Καλή Μεγαλοβδομάδα να έχουμε. Τι κάνετε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλουμε λίγο να σας γνωρίσουμε, γιατί ξέρετε, ο βίος, η πορεία των ανθρώπων που μπαίνουν και πορεύονται μέσα στην Εκκλησία, ειδικά όταν είναι κοντινοί μας άνθρωποι, εννοώ από την ίδια πόλη με εμάς, έχουμε κοινές συνιστώσεις, μπορούν να αποτελέσουν ένα σημείο αντιστοίχησης με τη δική μας τη ζωή, με τα δικά μας τα έργα ή τα λάθη. Οπότε νομίζω ότι θα μας βοηθήσει αρχικά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, να μας πείτε ποια ήταν η πρώτη σας, από πού είστε πρώτα απ' όλα. Είμαι γεννημένος στα Χανιά. Και από τα Χανιά. Μέρος, ναι. Σε ποια περιοχή, κέντρο Χανίων ή σε χωριό? Στα Χανιά μέσα. Στα Χανιά μέσα. Οπότε η πρώτη επικοινωνία, τα πρώτα καλέσματα με την Εκκλησία και με την θρησκευτική μας παράδοση ήταν σε μικρή ηλικία ή? Όχι, ήταν μέσω στρατό. Μέσω στρατό. Μέσω στρατό ήταν, ναι, που ήρθε ένας στρατιωτικός ιερέας και εκεί ξομολογηθήκαμε μάλιστα. Ήταν από τις πρώτες φορές που είχαμε ξομολογηθεί, πάρα πολύ. Και ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, γιατί όταν είσαι στο στρατό αντιμετωπίζεις και διάφορα προβλήματα και με τους δικούς σου και με το έχεις πάει κάπου αλλού και προσπαθείς να προσαρμοστείς και έχεις την ανάγκη πιο πολύ να έρθεις σε επαφή με κάποιον ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει και εκεί πια καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι ο Χριστός. Εκεί κάναμε με πολλούς φίλους που είχα τότε που γνωριστήκαμε, κάναμε την πρώτη μας επαφή με τον Χριστό, μπορώ να σου πω. Μια ουσιαστική επαφή, διότι όταν βρίσκεσαι σε μια δυσκολία, πραγματικά προσπαθείς να βρεις μια χείρα βοηθείας. Εκεί πια το βρίσκεις αυτό, στον Χριστό. Οπότε μετά από αυτή την επαφή υπήρξε η ανάγκη να ψάξετε περισσότερο? Υπήρξε η ανάγκη να γίνει πιο έντονη αυτή η σχέση με τον Χριστό. Υπήρχε φυσικά μια προδιάθεση πάντοτε από μικρός, ας πούμε, είχαμε αυτή την αγάπη για τον Χριστό, αλλά δεν είχαμε σχέση με την Εκκλησία. Mm-hmm. Με την Εκκλησία που λέμε ότι πάω στην Εκκλησία, mm-hmm, την Κυριακή και όλα αυτά. Άσχετα αν υπήρχε προσευχή, όπως κάνουν οι πιο πολλοί άνθρωποι. Mm-hmm. Αλλά μετά στο στρατό, ας πούμε, κατάλαβα ότι δεν αρκεί μόνο αυτό. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο και θα πρέπει αυτό να γίνει και με προσευχή και με διάφορα άλλα, που ίσως θα τα πούμε στην πορεία. Βεβαίως. Να πιάσουμε το κομβικό σημείο του Αγίου Όρους. Πώς βρεθήκατε? Είναι λίγο λαχνός, να το πω έτσι, ακόμα και για έναν γέροντα, ακόμα και για ανθρώπους που υπηρετούν την Εκκλησία και τη θρησκεία, είναι λίγο λαχνός να βρεθούν. Το Άγιο Όρος ακούγεται λίγο εμβληματικά σε όλους μας. Είχα ασχοληθεί με πάρα πολλές διάφορες φιλοσοφίες, σπουδάζα μουσική. Είχα τελειώσει, ήμουν καθηγητής μουσικής, κλασικής μουσικής, έκανα και βυζαντινή, αλλά ασχολούμαι και με κάποια άλλα πράγματα αυτά, επειδή έκανα κάποιες συνεργασίες με κάποιους ανθρώπους από το εξωτερικό και είχα πάρει και μια υποτροφία στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου, αλλά δόξα τω Θεώ δεν πήγα ποτέ. Δόξα τω Θεώ γιατί?
Θα το πούμε αργότερα. Γιατί δεν θα πήγαινα στο όρος, άμα δεν πήγαινα εκεί. Α, σωστό, σωστό. Έτσι θα ήταν τελείως διαφορετική πορεία μου. Κατάλαβα. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι με τις συνεργασίες αυτές που έκανα, αναγκάστηκα και έψαξα και άλλες θρησκείες. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν πολλοί, ήταν Ινδουιστές, με κάποιους ήταν μομεθανοί. Ακόμα έκανα και με συνεργασίες με ανθρώπους από Ιαπωνία που ήταν στο Zen, έτσι. Και αυτά όταν λέτε συνεργασίες, τι περιλαμβάνανε? Μουσικές συνεργασίες, σχήματα. Ναι. Παντρέματα, ουσιαστικά. Παντρέματα, λειτουργούσατε μαζί. Ναι, πάνω σε αυτοσχεδιαστικά θέματα. Και με μουσική τζάζ, αλλά και με κλασική και με διάφορα. Τέλεια. Λοιπόν, αυτά λοιπόν όλα με όθησαν να κοιτάξω και κάποιες άλλες θρησκείες και εκεί ήταν που συνειδητοποίησα την αλήθεια της πίστεώς μας. Το οποίο αυτό με έκανε ακόμα πιο πολύ να στραφώ προς την πίστη μας και προς το τι πρεσβεύει και το πώς και το τι νόημα δίνει στον άνθρωπο. Γιατί όλα γίνονται για να βρούμε ένα νόημα στη ζωή μας. Οπότε είδα τελικά ότι η ορθόδοξη πίστη είναι αυτή που όχι μόνο νοηματοδοτεί, αλλά μας λύνει και όλες τις απορίες και είναι και η μόνη αλήθεια. Να ρωτήσω λίγο, επειδή μας ακούνε και έχουν σταθεί, φαντάζομαι, περισσότεροι ακροατές, στον όρο Άγιο Όρος, στο συμβολισμό, στην έννοια. Πώς τώρα που έχετε φύγει από εκεί, πώς το έχετε αποθηκεύσει σαν πληροφορία, σαν βίωμα? Καταρχήν δεν έχουμε φύγει. Α, δεν έχετε φύγει. Είμαστε διωκόμενοι αγιορείτες, ναι, να το πούμε και αυτό, διότι είμαστε αντίθετοι σε μια παναίρεση που έχει εμφανιστεί στην εκκλησία μας, που πολλοί μπορεί να μην την έχουν ακούσει καν, είναι ο οικουμενισμός. Και επειδή είμαστε αντίθετοι, διωκόμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή ίσως. Ωραία. Είναι πολύ εξειδικευμένο. Αυτό που εγώ προσγνώρισα το Άγιον Όρος. Στα Χανιά υπηρετούσε στο μετόχι της Λαύρας ένας γέροντας, ο πατήρ Ευστάτιος Λαυριώτης, ο οποίος είναι και πνευματικός μου πατέρας μέχρι τη σήμερα. Εκεί λοιπόν το 97, αφού είχα απολυθεί από φαντάρος, γιατί απολυθήκα το 96, το 97 τον συνάντησα στην Ιερά Μονή, εκεί πέρα, στην Αγία Μονή Μουρνιών, και με ενθουσίασε ο τρόπος που μίλησε, ο τρόπος που μεταχειριζόταν τους ανθρώπους, που βοηθούσε τους ανθρώπους, έκανε την πρώτη επαφή. Πήγαμε μετά από 3 μήνες, γιατί τον γνώρισα το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, τον Νοέμβριο πήγαμε πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, το 97, και τον Οκτώβριο το 98 πήγα για μοναχός. Έφυγα για δόκιμος. Δηλαδή γίνανε πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα. Ναι. Ήτανε... Ήτανε τα σημάδια... Τα κήρυθμα μαθήματα. Τα κήρυθμα μαθήματα. Ναι. Σωστά. Η εμπειρία του να ζεις, να λειτουργείς μέρα νύχτα μέσα στο χώρο του Άγιο Όρους ήταν όσο κατανοητική φαντάζεσαι όλους εμάς όταν ακούμε ιστορίες για το Άγιο Όρος? Κοιτάξτε, είναι κάτι που δεν μπορείς να το μεταφέρεις αν δεν έχεις πάει στο Άγιον Όρος. Να έχεις κάνει τουλάχιστον 3-4 μέρες να δεις ένα πρόγραμμα. Το τι πρόγραμμα έχει ο μοναχός, το τι πρόγραμμα έχει η Εκκλησία, δεν μπορείς να το μεταφέρεις εύκολα. Υπάρχει μια πνευματικότητα η οποία είναι όντως, εγώ θα την έλεγα, εξωγήινη. Δηλαδή, όντως υπάρχει. Φυσικά έτη και έτη, πιο πολύ ακόμα, αυτό υπάρχει στα σκητήρια, όχι τόσο πολύ στα μοναστήρια. Γιατί σήμερα δυστυχώς, όπως έχει κοσμικευθεί η Εκκλησία έξω και δεν δίνει πολλές φορές αυτό που πρέπει να δώσει στον πιστό, έτσι, να νοηματοδοτήσει τη ζωή μας με τη σωστή έννοια, το ίδιο συμβαίνει και στο Άγιον Όρος. Παντού υπάρχει μια κοσμικοποίηση, αλλά εμείς προλάβαμε το παλιό Άγιον Όρος, δηλαδή προλάβαμε γεροντάδες, οι οποίοι είχαν ήδη στο Άγιον Όρος 60 και 80 χρόνια, που αυτοί με τη σειρά τους είχαν προλάβει την γεροντάδες του περασμένου αιώνος, δηλαδή του 19ου αιώνα, ας πούμε, έτσι. Βρήκαμε δηλαδή μια κληρονομιά την οποία την αγκαλιάσαμε, την προσπαθήσαμε να τη ρουφήξουμε στην κυριολεξία και πήραμε πάρα πολλά πράγματα από εκεί. Τώρα, πώς κυλάει το 24ωρό σας, δηλαδή τα πράγματα με τα οποία ασχολείστε? Θα σου πω μια τυπική μέρα ενός μοναχού κοινοβιάτου και μια τυπική μέρα ενός ασκητού. Ναι. Η τυπική μέρα ενός κοινοβιάτου μοναχού, δηλαδή που μένει σε ένα μοναστήρι, είναι ότι σηκωνόμαστε συνήθως κατά τις 2 η ώρα. Το βράδυ. Το βράδυ. Ναι. Πολλοί σηκώνονται και μία, πολλοί και 12. Πολλοί. Αλλά το τυπικό είναι 2. Ας πούμε, κάνει τον κανόνα του, ας πούμε, μέχρι τις 3.30 η ώρα. 3.30 κατεβαίνουμε στην εκκλησία, η οποία διαρκεί από τις 3.30 μέχρι τις 7.30, κάνουμε και θεία λειτουργία.
Μετά, αν είναι Τρίτη, Πέμπτη ή Σαββατοκύριακο, έχουμε πρωινή τράπεζα. Για μας είναι μεσημέρι, 7.30 ώρα. Αν είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, θα έχουμε ένα τσάι. Ότι πολλοί δεν τρώνε τίποτα. Και μετά πηγαίνουμε στα διακονήματα. Ο καθένας έχει διακονήματα. Δηλαδή τις δουλειές. Άλλος θα είναι στον Ελαιώνα, άλλος θα είναι στον Κονταρίκι. Και να καθαρίσει και να υποδέχεται τους πιστούς. Άλλος θα είναι στην τράπεζα, άλλος στο μαγειρίο. Υπάρχουν διάφορα πολλά διακονήματα. Μετά από εκεί και πέρα υπάρχει ξεκούραση, το μεσημέρι ας πούμε, ελεύθερος χρόνος και το απόγευμα κατά τις 3 η ώρα έχουμε τον Εσπερινό. Και Εσπερινό μία ώρα μέχρι τις 4 τράπεζα, βραδινή τράπεζα, και μετά απόδειπνο κατευθείαν. Και μετά έχουμε ελεύθερο χρόνο, είτε να μελετήσουμε, είτε να βγούμε να πάμε μια βόλτα, είτε να μιλήσουμε. Αυτή είναι μια τυπική μέρα ενός μοναχού. Ωραία. Και πάμε τώρα στο άλλο που είναι, είπατε... Οι ασκητές συνήθως αρχίζουν την αγρυπνία τους κατά τις 11 έως με 12. Στάνταρ. Ναι. Και το πάνε μέχρι τις 7 το πρωί. Ωραία. Φυσικά, ξεχάσαμε να πούμε ότι οι κοινοβιάτες κοιμούνται νωρίς, κοιμούνται κατά τις 9 η ώρα. Mm-hmm. Για να μπορέσουν να ξυπνήσουν. Ναι, βέβαια, λογικό είναι. Για να μπορέσουν, ή κατά, αν θα κοιμούνται 10, θα πρέπει να συμπληρώσουν κάποιο χρόνο. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ναι. Και εξαρτάται και από τον άνθρωπο. Κάποιοι αντέχουν την αγρυπνία, κάποιοι δεν την αντέχουν. Ναι. Κάποιοι αντέχουν την νηστεία, κάποιοι δεν την αντέχουν. Έτσι. Είναι ο οργανισμός του. Ακριβώς. Οι ασκητές συνήθως αγρυπνούν όλη τη νύχτα. Δηλαδή από τις 12 μέχρι τις 7, από τις 11 μέχρι τις 6-7. Μετά κοιμούνται λιγάκι και μετά ξεκινάνε το εργοχειρό τους. Άλλοι κάνουν ξυλόγλυπτα, άλλοι κάνουν κομποσχήμια, άλλοι κάνουν λιβάνι για το προς το ζήν. Συνήθως δέχονται και κόσμο αυτές τις ώρες. Το μεσημέρι και το πρωί κοιμούνται λιγάκι όπως είπαμε, μετά ξεκινάνε την διακονία τους και το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα κατά τις 3 και αυτά θα κάνουν εσπερινό, τράπεζα, απόδειπνο για να κοιμηθούν. Μετά τις 6 ώρα συνήθως για να μπορέσουν να αντέξουν την αγρυπνία. Μάλιστα. Ναι. Τώρα μπαίνοντας, επειδή μας ακούνε και νέοι άνθρωποι και οικογένειες και εργαζόμενοι και άνεργοι και άνθρωποι που αγκιστρώνονται αυτές τις δύσκολες εποχές και τις ημέρες από τη θρησκεία, έχει πολλαπλά μηνύματα και συμβολισμούς αυτή η εβδομάδα που βαδίζουμε. Τι θα λέγατε, ποιο θα προτείνατε εσείς ως το σημαντικότερο μήνυμα για να μπορέσει ο κάθε πιστός να βρει το δικό του καταφύγιο, να βρει τις δικές του απαντήσεις στο σύγχρονο περιβάλλον με αφορμή αυτή τη μεγάλη εβδομάδα στην οποία κατευθυνόμαστε όλοι. Το χειρότερο πράγμα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Εκκλησία είναι η αμάθεια. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για την πίστη μας. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τη σταυρική θυσία του Χριστού. Για ποιο λόγο ήρθε ο Χριστός, για ποιο λόγο ζούμε. Δηλαδή είμαστε χριστιανοί, αλλά είμαστε ακατήχητοι. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ θα έλεγα σε κάθε χριστιανό να... Καταρχήν υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που δεν έχουν διαβάσει την Καινή Διαθήκη. Δεν μιλάμε για την Παλιά Διαθήκη, μιλάμε για την Καινή Διαθήκη. Αυτό λοιπόν είναι κατάντια για μας. Αν δεν καθίσουμε να διαβάσουμε, να μάθουμε για την πίστη μας, να μάθουμε ποιον πιστεύουμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να μάθουμε το βαθύτερο νόημα των ημερών. Δεν μπορούμε να δούμε το βαθύτερο νόημα, το νόημα της ζωής μας, να νοηματοδοτήσουμε τη ζωή μας, να ξέρουμε πού βαδίζουμε, για ποιο λόγο είμαστε εδώ, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας και πώς πρέπει να είμαστε απέναντι και στον συνάνθρωπό μας, αλλά και στο Θεό. Ποιο μήνυμα θα μπορούσε να αποτελέσει την απαρχή, τουλάχιστον τώρα, αυτό το διάστημα που μιλάμε. Να αρχίζουν οι πιστοί να διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Να πούμε ότι... αυτές τις μέρες είναι πιο συχνή η επικοινωνία μας με την Εκκλησία. Ίσως ανοίγουν πιο πολύ η υποδοχή του εγκεφάλου, του ανθρώπινου, ακόμα και των σκληρών, των πιο σκληροπυρηνικών ανθρώπων, για να ασχοληθούν με ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε, με παιδιά που έχουν ανάγκη, να μαλακώσουν λίγο, γιατί αυτή η καθημερινότητα και η εποχή που ζούμε δεν είναι η βατή, δεν είναι μια μέση εποχή, σκληραίνει και τον πιο στον αγώνα της επιβίωσης. Τι θα μπορούσατε να παρακινήσετε αυτούς, τι θα τους λέγατε αυτούς που μας ακούνε τώρα, προκειμένου από εδώ και πέρα να πούμε ότι ίσως είναι και μια ευκαιρία, ρε παιδί μου, να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας, να την κάνουμε να είναι λίγο πιο ομαλή, γιατί σίγουρα το περιβάλλον, το ξαναλέω, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, οικονομική, πολιτική, σε όλα τα επίπεδα, δεν είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει
ο κόσμος τις τελευταίες δεκαετίες. Το έχουν αποδεκτεί όλοι. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό φυσικά δεν έχει να κάνει με την πνευματική μας ζωή. Mm. Δηλαδή, πολλές φορές ερχόταν, θα λέμε και κάποια πράγματα από το Άγιον Όρος, έτσι για να δίνουμε και λίγο αλατάκι στην κουβέντα. Πολλές φορές ερχόταν άνθρωποι στο Άγιον Όρος και μας λέγανε, ξέρετε, έχουμε δουλειές, έχουμε παιδιά, εμείς έχουμε το ένα, έχουμε υποχρεώσεις, τι θα κάνουμε και όλα αυτά. Και τους λέγαμε, πηγαίνετε λίγο σε εκείνο το μέρος, λέτε, αυτό είναι το κημητήριο, έχει μια ταμπελίτσα εκεί πέρα. Δέστε αυτή την ταμπελίτσα τι λέει και ελάτε να ξανασυζητήσουμε. Και όταν ερχόταν μας λέγανε, ναι πατέρες, έχετε δίκιο. Τι διαβάζανε εκεί. Λοιπόν, διαβάζανε στο κημητήριο και εμείς είχαμε δουλειές και τις αφήσαμε. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Θα πω λίγο βαθιά. Όντως υπάρχει το θέμα της επιβίωσης. Όντως υπάρχει το θέμα της οικογένειας. Όντως υπάρχει το οικονομικό πρόβλημα, το πολιτικό πρόβλημα. Αλλά αυτά όλα δεν μας δίνουν μια προοπτική αιωνιότητος. Δηλαδή, όλα αυτά μένουν πίσω. Όταν λοιπόν κάτι δεν είναι αιώνιο, δεν επενδύουμε σε αυτό. Και τι αιώνιο επενδύουμε. Ο άνθρωπος έχει πλαστεί με τέτοιο τρόπο από τον Χριστό. Αυτό είναι ένα θεολογικό θέμα που θέλει ολόκληρες μέρες για να το αναλύσουμε, αλλά θα το πω πολύ εν συντομία. Είμαστε πλασμένοι έτσι από τον Χριστό, από τον Θεό, ώστε να είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί Του. Δηλαδή ο άνθρωπος ολοκληρώνεται μέσα από την επαφή με τον Θεό. Και όταν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο και μας λέει ότι μη μεριμνάτε, τι θα φάτε, τι θα ντυθείτε, όλα αυτά τα πράγματα τα εγκόσμια, αλλά ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και ταύτα πάντα προσθετήσετε ημίν. Τι σημαίνει ότι ο Χριστός αυτό που μας ζητάει είναι όπως κάνουν οι πατεράδες, ας πούμε, στα παιδιά τους λέει, κοιτάξτε, εμείς σας πληρώνουμε τα οδεία, τις ξένες γλώσσες. Από εσάς θέλουμε να διαβάζετε, να είστε καλοί μαθητές και όλα τα άλλα θα σας τα προσφέρουμε. Mm. Το ίδιο μας λέει και ο Χριστός. Μας λέει, κοιτάξτε εσείς να σωθείτε και όλα τα άλλα θα σας τα δώσω. Εγώ, ναι. Θα μου πείτε ότι δεν λέμε ότι θα καθόμαστε σε μια καρέκλα και θα περιμένουμε να βρέξει ο Θεός φαγητό για να φάμε και θα δουλέψουμε. Αλλά τη δουλειά μας θα μας τη δώσει ο Θεός και την υγεία θα τη δώσει ο Θεός και όλα θα μας τα δώσει ο Θεός, έτσι ώστε να έχουμε τα απαραίτητα για να εργαζόμαστε. Το πρώτο πράγμα όμως, το μέλημα του ανθρώπου που το έχει χάσει και κοιτάει όλα τα άλλα, αλλά μόνο αυτό δεν κοιτάει, είναι το θέμα της ψυχής. Δηλαδή όλα τα άλλα θα τα κοιτάξουμε και το αυτοκίνητο και το ένα και το άλλο, τα οποία δεν τα παίρνουμε μαζί μας, αλλά την ψυχή μας που θα την πάρουμε μαζί μας και θα δώσουμε λόγο, αυτό δεν το κοιτάμε. Γι' αυτό και ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο, όταν είχε πάει Μάρθα, για να διακονήσει, καλή δουλειά έκανε που διακονούσε και πρόσφερε κεράσματα στον Χριστό στους Αποστόλους, αλλά όταν είχε κάτσει η Μαρία στα πόδια παρά τους πάντας του Ιησού και άκουγε το λόγο του, παραπονέθηκε η Μάρθα και λέει, πες της κάτι, να έρθει να με βοηθήσει, ας πούμε. Και τι της λέει ο Χριστός, Μάρθα, Μάρθα, λέει, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά. Δηλαδή μεριμνάς και σκέφτεσαι πολλά. Ενός δε στη χρειά, ένα χρειάζεται, λέει, η Μαρία, που ήταν δίπλα της, την αγαθή μερίδα εξελέξατο. Δηλαδή, εξέλεξε να είναι μαζί μου, να ακούει το λόγο μου και να πράττει αυτά που θέλω εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Τώρα, πώς μεταφράζεται αυτό σε οικογενειακό επίπεδο. Γιατί πολλοί θα πούνε ότι τι, πρέπει να πάμε να γίνουμε όλοι μοναχοί. Όχι, δεν θα γίνουμε μοναχοί όλοι. Αλλά αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα είναι η ψυχή μας. Δηλαδή, αυτές οι μέρες που είπατε προηγουμένως, είναι μια ευκαιρία να δούμε το νόημα του Ευαγγελίου. Για ποιο λόγο σταυρώθηκε ο Χριστός. Για ποιο λόγο αναστήνεται, τι μας δίνει, τι, ποιο είναι το νόημα, ότι υπάρχει άλλη ζωή. Αυτό το πράγμα εμείς δεν το σκεφτόμαστε. Όταν δεν σκέφτεσαι ότι υπάρχει άλλη ζωή, και από άνθρωπος θα είσαι, και τον συνανθρωπό σου δεν θα σκέφτεσαι, και την ίδια σου την ψυχή δεν θα σκέφτεσαι. Επειδή ο χρόνος μας τρέχει, ναι, θέλω να σας ρωτήσω, ολοκληρώνοντας, τον τρόπο με τον οποίο διαφωνήσατε εσείς, μας έχετε πει ότι διωχθήκατε από το Άγιο και διωκόμαστε. Και διωκόσαστε. Yeah. Φύγατε λοιπόν να μας εξηγήσετε τα σημεία στα οποία διαφωνείτε, έχετε διαφορετικά μονοπάτια με αυτούς που έχουν παραμείνει στο Άγιον Όρος. Ποιες είναι οι δικές σας ιδεολογικές κατευθύνσεις. Θα το πω πάρα πολύ εν συντομία, αλλά αν μου επιτρέψετε, επειδή σαν Αγιορείτες Πατέρες που αντιδρούμε, ανεβάζουμε κάποια βίντεο σε κάποιες ομιλίες που μας λένε. Αν οι ακροατές γράψουν Γέρον Σάββας Λαβριώτης στο YouTube, θα μπορούσαν να δουν το πλήθος των ομιλιών που έχουμε δώσει και στη Ρουμανία και σε άλλες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα για να ενημερωθούν. Αλλά το βασικό μας είναι ότι επειδή υπάρχει αυτή η κοσμίκευση στην Εκκλησία, η οποία μεταφράζεται όπως η παπική, που γίνανε ένα κράτος, ας πούμε, δυστυχώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ο οικουμενισμός, ο οποίος προσπαθεί
με αθέμητο τρόπο, γιατί εμείς θέλουμε την ένωση με τις άλλες, με τις αιρέσεις, έτσι, αλλά όχι όμως να γίνουμε ένα με αυτές, να γίνουμε ένας αχταρμάς, να γυρίσουν εκεί που ήταν. Έτσι θέλουμε να γίνει η ένωση. Δηλαδή, εμείς είμαστε οικουμενικοί, όχι οικουμενιστές. Θέλουμε την ένωση με τον σωστό τρόπο. Δυστυχώς, πάει να γίνει μια ένωση των θρησκειών, όχι μόνο των χριστιανικών ομολογιών, η οποία είναι αθέμητη. Δηλαδή, να καταλύσουν ό,τι ορθόδοξο υπάρχει και να μας απορροφήσει η χωάνη της παγκοσμιοποίησης. Σε αυτό εμείς αντιδρούμε, γιατί αντιδράσαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες, ακολουθούμε την παράδοση, κάνουμε αυτά που παραλάβαμε από τους πατέρες μας στο Άγιον Όρος. Δεν θέλουμε να χάσουμε την Ορθοδοξία μας, γιατί είναι η μόνη πίστη που σώζει, είναι σωτηριολογικό το θέμα, και αντιστεκόμαστε σε κάτι, σε οτιδήποτε ξενόφερτο είναι αυτό, το οποίο θέλει να αλλοιώσει την πίστη μας, η οποία αν αλλοιωθεί η πίστη μας δεν θα μας οδηγήσει στη σωτηρία. Αυτό είναι που κάνουμε. Με λίγα λόγια, γενικά. Ναι, άρα αυτό είναι το σημείο στο οποίο διαφέρεται. Ναι, και δυστυχώς με αυτή την σύνοδο της Κρήτης που έγινε το 2016, που αποφασιστήκαν φρικτά πράγματα, τα οποία μπορούν να δουν ο κόσμος στις ομιλίες που έχουμε πει, τι έγινε, τι αποφασίστηκε, τι παίχτηκε γενικά όλο εκεί πέρα. Εμείς διαφωνήσαμε. Διαφοροποιηθήκαμε με τους επισκόπους που δέχονται τη σύνοδο αυτή της Κρήτης, και γι' αυτό, επειδή λέμε την αλήθεια και κανένας δεν μπορεί να μας πει κάτι διαφορετικό, γιατί εμείς ζητάμε διάλογο. Εδώ είναι το φοβερό, ότι ενώ κάνουν διάλογο με όλες τις θρησκείες και με όλους τους αιρετικούς, αρνούνται να μιλήσουν με εμάς που είμαστε Ορθόδοξοι, που είμαστε μέλη της Εκκλησίας, που αντιδρούμε σε όλη αυτή την προδοσία που γίνεται. Γιατί δεν έχουν επιχειρήματα να μας αντικρούσουν, έτσι ώστε να δει ο κόσμος, γιατί ζητάμε δημόσιο διάλογο, τι πιο ωραίο, να διαλεχτείς μπροστά στον κόσμο και να δουν ποιος έχει την αλήθεια τελικά. Δεν το δέχονται. Γιατί δεν μπορούν να σταθούν απέναντί μας. Εμείς και από αυτό το βήμα που έχουμε τώρα, δεν είμαστε ούτε φανατικοί, ούτε ταλιμπάν που λένε, ούτε τίποτα. Είμαστε Ορθόδοξοι. Κρατάμε την Ορθοδοξία που παραλάβαμε από τους γεροντάδες μας. Αυτή που πρέπει να διατηρήσουμε ως κόρυν οφθαλμού, αυτή που μας λένε οι πατέρες, δεν λέμε τίποτα δικό μας, δεν κάνουμε τίποτα καινούριο, δεν είμαστε φανατικοί που λένε, ή εκτός εκκλησίας, ίσα ίσα. Και αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε αν έρθουμε σε διάλογο με οποιονδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε, μπροστά μας στον κόσμο. Μάλιστα. Δημόσια. Κατανοητό. Να βάλουμε μια τελεία, να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε να έχουμε μια καλή πορεία προς την Ανάσταση, μέρα προς μέρα στη Μεγάλη Εβδομάδα, γιατί κάθε μέρα έχει το δικό της αγώνα, τη δική της ανηφόρα, αλλά και τη δική της κατηφόρα. Τις στροφές, το ίσιωμα, ο καθένας νομίζω θα το ζήσει με το δικό του τρόπο, γιατί είναι σε άλλη οικογένεια, με άλλα προβλήματα να τον απασχολούν από χρόνο σε χρόνο, από εβδομάδα σε εβδομάδα, αλλά πάντα με την ανάγκη και για την κάθαρση και για τη μετάνοια και για τη συγχώρηση, αλλά και για να μπορέσει ταπεινά να περάσει αυτή τη διαδικασία της θρησκείας και των ημερών αυτών που έχουν ξεκινήσει, και καλό είναι να οδηγήσουν σε μια αναγέννηση. Έτσι. Αυτή είναι όλη η ουσία. Και μια κατανόηση. Αυτό μας είπατε κι εσείς. Να δώσουμε κι εμείς μια ευχή στο εκλεκτό σας ακροατήριο και σε εσάς όλους. Εμείς ευχόμαστε αυτό το Πάσχα να μας φέρει πιο κοντά στο Χριστό. Όλους τους ανθρώπους. Να ενσκύψουμε στο Ευαγγέλιο, να καταλάβουμε ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της ζωής μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό και τον συνανθρωπό μας, να συγχωρέσουμε τον συνανθρωπό μας για να πάρουμε και εμείς την συγχώρηση από τον Χριστό, και άφεση μην τα βλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, έτσι. Και το σημαντικότερο είναι να κάνουμε επαφή και σχέση με τον Χριστό. Αυτό είναι που μας σώζει. Βέβαια. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.